Ο φόβος είναι ένα βασικό συναίσθημα του ανθρώπου, ένας μηχανισμός προστατευτικού χαρακτήρα, μια φυσιολογική αμυντική αντίδραση του οργανισμού. Κάποιες φορές όμως, ο φόβος συνεχίζει να υπάρχει, ενώ στην πραγματικότητα δεν κινδυνεύεις και δημιουργείται υπερβολικό στρες. Τότε μετατρέπεται σε φοβία. Έναν επίμονο και παράλογο φόβο για κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο ή κατάσταση παραλύει και απομονώνει τον άνθρωπο, γίνεται εμπόδιο στη φυσιολογική αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Πάμε να δούμε μερικές ακραίες φοβίες που υπάρχουν. Η αραχιβουτυροφοβία είναι ο φόβος του φουστικοβούτυρου να κολλήσει στην οροφή του στόματός σας. Ενώ το φαινόμενο έχει συμβεί σε όλους κάποια στιγμή, οι άνθρωποι με τη συγκεκριμένη φοβία το φοβούνται εξαιρετικά. Η σοβαρότητα της αραχιβουτυροφοβίας ποικίλει από άτομο σε άτομο. Μερικοί με αυτή την κατάσταση μπορεί να είναι σε θέση να τρώνε μικρές ποσότητες φυστικοβούτυρου, ενώ άλλοι θα αποφύγουν να τρώνε φυστικοβούτυρο ή οτιδήποτε άλλο με τη συνέπεια του φυστικοβούτυρου συνολικά. Η αραχιβουτυροφοβία μπορεί να οφείλεται σε μεγαλύτερη φοβία των πραγμάτων που είναι κολλώδη ή φοβούνται τον πνιγμό. Μπορεί επίσης να προέρχεται από ένα τραυματικό περιστατικό με φυστικοβούτυρο, όπως πνιγμό ή αλλεργία σε αυτό. Πολλοί άνθρωποι πιθανότατα εύχονται να είχαν περισσότερα χρήματα, αλλά η πλουτοφοβία είναι ένας φόβος για τα χρήματα ή τον πλούτο. Οι άνθρωποι με πλουτοφοβία μπορεί να φοβούνται να γίνουν πλούσιοι οι ίδιοι ή να φοβούνται τους πλούσιους ανθρώπους. Γενικά φοβούνται τα ίδια τα χρήματα και πρέπει να αντιμετωπίσουν τα χρήματα. Οι άνθρωποι με αυτόν τον φόβο μπορεί ενδεχομένως να σαποτάρουν την καριέρα τους για να τους αποτρέψουν από το να κάνουν περισσότερα χρήματα ή να γίνουν πλούσιοι. Ο φόβος του να γίνεις πλούσιος μπορεί να οφείλεται στο φόβο των ευθυνών ή των πιέσεων που συνδέονται με αυτό ή στο φόβο της ληστείας. Η οκτοφοβία είναι ο φόβος του νούμερο 8. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν λίγες άλλες γνωστές φοβίες σε συγκεκριμένους αριθμούς εκτός από το φόβο των ίδιων των αριθμών και το φόβο του αριθμού 13. Τα άτομα με οκτοφοβία όχι μόνο φοβούνται το σύμβολο 8 όπως φαίνεται γραμμένο σε διευθύνσεις ή σε διαφημίσεις, αλλά μπορούν επίσης να φοβούνται αντικείμενα που υπάρχουν σε ομάδες των 8. Ο φόβος του αριθμού 8 μπορεί να προέρχεται από την ομοιότητά του με το σύμβολο του άπειρου. Μπορεί επίσης να προέρχεται από ένα τραυματικό γεγονός που περιλαμβάνει τον αριθμό 8, όπως ένα ατύχημα που συνέβη στις 8 του μήνα. Η εφηβοφοβία είναι ένας φόβος για τους έφηβους ή τους νέους. Τα άτομα με εφηβοφοβία μπορεί να αντιληφθούν τους εφήβους ως άτομα εκτός ελέγχου ή επικίνδυνους. Οι άνθρωποι με αυτό το φόβο μπορεί να πιστεύουν ότι οι έφηβοι είναι αγενείς, απρόβλεπτοι και δεν ακολουθούν τους κανόνες. Αυτός ο φόβος πιστεύεται ότι αναπτύσσεται από την αρνητική απεικόνιση των εφήβων στα μέσα ενημέρωσης. Τα άτομα με εφηβοφοβία φοβούνται τους έφηβους και δεν θέλουν να είναι κοντά τους. Οι άνθρωποι με αυτό το φόβο μπορεί να αποφύγουν να πάνε στο σπίτι ενός φίλου, αν έχουν εφήβους, ή αποφεύγουν να πηγαίνουν σε μέρη όπου συγκεντρώνονται έφηβοι. Η εργοφοβία είναι ο φόβος της δουλειάς. Τα άτομα με εργοφοβία τείνουν να έχουν ακραίες ανησυχίες που σχετίζονται με τον τόπο εργασίας ή το εργασιακό τους περιβάλλον. Άλλοι μπορεί να φοβούνται τη χειρονακτική εργασία ή την ίδια την πράξη της εργασίας. Ωστόσο, μπορεί να φοβούνται να βρουν δουλειά. Όλες αυτές οι περιπτώσεις θα ταξινομηθούν ως εργοφοβία. Ο φόβος της εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε κρίσεις άγχους και να μειώσει την ικανότητα ενός ατόμου να λειτουργήσει επαγγελματικά. Μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή ενός ατόμου, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να διατηρήσουν μια δουλειά για να επιβιώσουν. Η εργοφοβία μπορεί να προέρχεται από επαγγελματική εξουθένωση, όπου ένα άτομο γίνεται τόσο αγχωμένο και εξαντλημένο από τη δουλειά του, που αισθάνεται ότι δεν μπορεί πλέον να την ολοκληρώσει. Μπορεί επίσης να συσχετιστεί με αρνητικές εργασιακές εμπειρίες, όπως ένας καταχρηστικός εργοδότης ή κακή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Συχνά σχετίζεται με άλλες συγκεκριμένες φοβίες, όπως η κοινωνική φοβία, ο φόβος της δημόσιας ομιλίας ή ο φόβος της κριτικής. Η χαϊτοφοβία είναι ο φόβος των μαλλιών. Αυτή η φοβία μπορεί να είναι ο φόβος των μαλλιών ενός ατόμου, των μαλλιών άλλων ανθρώπων ή ακόμη και των μαλλιών των ζώων. Τα άτομα με χαϊτοφοβία μπορεί να φοβούνται μια τριχόμπαλα στο έδαφος ή να κτενίζουν τα μαλλιά τους. Γενικά, θα αποφύγουν καταστάσεις όπου άλλοι άνθρωποι αγγίζουν τα μαλλιά τους και συχνά δυσκολεύονται εξαιρετικά να κουρευτούν. Αυτή η φοβία μπορεί να προκύψει από μια τραυματική εμπειρία που περιλαμβάνει τα μαλλιά. Μερικά παραδείγματα είναι ένα κακό κούρεμα ή η απώλεια μεγάλων ποσοτήτων μαλλιών όπως η φαλάκρα. Θα μπορούσε επίσης να προκληθεί από κάποιον που πιστεύει ότι τα μαλλιά είναι βρώμικα και δεν θέλει να έρθουν σε επαφή με αυτό. Οι σχετικές φοβίες είναι η τριχοφοβία και η τριχοπαθοφοβία. Η τριχοφοβία είναι ο φόβος των χαλαρών μαλλιών, όπως τα μαλλιά που έχουν πέσει πάνω στα ρούχα ή τα επίπλά τους. Η τριχοπαθοφοβία είναι ο φόβος της νόσου των μαλλιών ή όπως η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών ή η φαλάκρα. Η αποφασιφοβία ορίζεται ως ο παράλογος φόβος της λήψης αποφάσεων. Στην πιο ακραία μορφή του, όσοι έχουν αυτό το φόβο μπορεί να βιώσουν πλήρης κρίση πανικού ακόμη και όταν σκέφτονται ότι πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Οι κρίσεις πανικού προκαλούν επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού και της αναπνοής σας, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, εφίδρωση, μυϊκή ένταση και τρέμουλο. Για να αποφύγουν αυτά τα συναισθήματα, τα άτομα με αποφασισοφοβία μπορεί να αποφεύγουν να βρεθούν σε καταστάσεις όπου θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει ενοχλητικό, ειδικά αν είστε φοιτητής που πρέπει να αποφασίσετε για πράγματα όπως η ειδικότητά σας, η σχολή επιλογής σας, το πρόγραμμά σας και άλλα. Ένα άτομο που πάσχει από κατατροφοβία συνηθίζεται να έχει τραυματιστεί από κάποιο γεγονός,
στο οποίο ισχυρίζεται πως έχει δει ή ακούσει την παρουσία φαντάσματος. Επίσης, μπορεί να έχει τραυματιστεί από ταινίες τρόμου, τηλεοπτικές εκπομπές ή εφιάλτες. Μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα του φόβου που προκύπτει από την προκατάληψη του ατόμου ότι παρακολουθείται μέσω του καθρέπτη ή απλώς να είναι το αποτέλεσμα ενός τραύματος που σχετίζεται με έναν καθρέπτη. Τα άτομα που πάσχουν από τη συγκεκριμένη διαταραχή φοβούνται ότι το σπάσιμο ενός καθρέπτη φέρνει εξαιρετικά κακή τύχη. Μπορεί επίσης να φοβούνται ότι κάτι τρομακτικό θα πηδήξει μέσα από τον καθρέπτη ή ότι μέσα σε αυτόν θα δουν κάτι ενοχλητικό να στέκεται δίπλα στη δική τους αντανάκλαση. Άλλοι μπορεί να φοβούνται πως ο καθρέπτης είναι ένα σύνδεσμο στον υπερφυσικό κόσμο ή μια πύλη για έναν άλλο κόσμο και μπορούν να απορροφηθούν από κάποια υπερφυσική δύναμη. Κάποιοι μπορεί να φοβούνται να δουν τη δική τους αντανάκλαση στο σκοτάδι, καθώς αυτή θα εμφανιστεί διαστρεβλωμένη με περίεργους τρόπους. Όλες οι φοβίες που είδαμε είναι ιδιαίτερες. Εσείς έχετε κάποια φοβία? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!